Ο Γιάννης Μαλβέζος, ο αρχηγός της παράταξης Πρωτοβουλία η επόμενη μέρα για το Δήμο Άρους Μυκηνών, είναι ένας καταξιωμένος άνθρωπος τόσο στην κοινωνία του Δήμου Άρους Μυκηνών, όσο και στον εργασιακό του φορέα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν βρέθηκε αυτή τη στιγμή στην πολιτική σκηνή, προέρχεται από τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β' Βαθμού. Μέχρι και το τέλος του 2022 ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Αργολίδος. Αυτή τη στιγμή είναι ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Τον έχω παρακολουθήσει πολύ στενά και γι' αυτό τον λόγο τον αφουγκράστηκα και πίστεψα στον οραματισμό του. Ένας οραματισμός που ταυτίζεται με το δικό μου οραματισμό και που από κοινού σκοπεύουμε να κάνουμε πολλά πράγματα παρέα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που με έβαλε στο ψηφοδέλτιό του και μου έδωσε τη δύναμη και τη δυνατότητα για να μπορέσω να βρεθώ υποψήφιος για τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Άρους Μυκηνών. Τι σκοπεύετε να κάνετε, γιατί σίγουρα πριν τις εκλογές ακούμε πολλές υποσχέσεις ότι θα γίνουν πολλά. Είναι μια δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη θα λέγω, στιγμή που εσείς επιλέξατε να ασχοληθείτε με την τοπική αυτοδιοίκηση, όταν βλέπουμε πόσα προβλήματα έχει να αντιμετωπίσει ο πολίτης στην καθημερινότητά του. Τι είναι αυτά που εσείς λέτε με την παράταξη του κ. Μαλτέζου ότι θα μπορέσετε να κάνετε ή να αλλάξετε? Θέλω ρητός και εφθαρσός να τονίσω ότι η περίοδος του ΘΑ έχει περάσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τους ανθρώπους δεν μπορούμε να τους κοροϊδεύουμε με ψέματα και με υποσχέσεις. Είναι της πάση γνωστό ότι η απερχόμενη Δημοτική Αρχή έκανε έργα βιτρίνας και όχι έργα ουσίας, τα οποία ήταν ικανά να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής των πολιτών. Ως επιτελική ομάδα του Γιάννη του Μαλτέζου, με αρχηγό μας τον Γιάννη του Μαλτέζου, καθίσαμε, αφουγκραστήκαμε, ακούσαμε προβλήματα και προβληματισμούς των κατοίκων, ζούμε ίδιοι προβλήματα μέσα στο Δήμο μας και κάτσαμε, τα καταγράψαμε, τα ιεραρχήσαμε και έχουμε θέσει ως παράταξη 6 άξονες προτεραιότητας. Οι οποίοι είναι. Πρώτος άξονας είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη. Δεύτερος, θα αναλύσουμε αργότερα έτσι επιγραμματικά κιόλας δύο πράγματα για τον κάθε άξονα. Δεύτερος άξονας είναι η οικονομία και η επιχειρηματική ανάπτυξη και ο πρωτογενής τομέας. Τρίτος άξονας, εξίσου σημαντικός, είναι η διεκδίκηση συγχρηματοδοτούμενων πόρων για την εκτέλεση βασικών αναπτυξιακών υποδομών. Τέταρτο είναι η παιδεία, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός και οι κοινωνικές δομές για τη φροντίδα του δημότη και του πολίτη. Πέμπτος άξονας είναι ο τουρισμός και η προβολή και η εξωστρέφεια. Και έκτος είναι το περιβάλλον και η ενέργεια. Αυτοί οι 6 άξονες αποτελούν την προτεραιότητά μας. Σαφώς και δεν είναι η μοναδική. Είναι αυτοί οι οποίοι όμως έχουμε ιεραρχήσει και έχουμε βάλει στην πυραμίδα αυτή, ούτως ώστε αναλαμβάνοντας από 1η-1η-2024 την ηγεσία του Δήμου Άρους Μυκηνών, να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε πράγματα τα οποία, όπως σας είπα, θα είναι έργα υποδομής και όχι έργα βιτρίνας, εξασφαλίζοντας μια καλύτερη ζωή στους πολίτες. Ας πάμε λοιπόν να δούμε τον πρώτο άξονα προτεραιότητας και αναφορικά με την εξυπηρέτηση του πολίτη. Το πρόγραμμά μας είναι πολύ μεγάλο. Όποιος θέλει μπορεί να το διαβάσει, θα πούμε μερικά σημεία. Το πρώτο πράγμα που θέλουμε είναι να φτιάξουμε ένα μητρό επαγγελματιών, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο Δήμο Άρους Μυκηνών και σαφώς μέσα από νόμιμες διαδικασίες, από μειοδοτικούς διαγωνισμούς για την προμήθεια, για την κατασκευή έργων, αλλά και με γνώμονα όμως το ότι την εντοπιότητα του επιχειρηματία, εφόσον είναι ομοιοδότης, έτσι, να επιλέγονται αυτοί οι άνθρωποι και να μην επιλέγονται άνθρωποι οι οποίοι είτε είναι πλειοδότες, με ανάθεση έργου δηλαδή, όπως συχνά συμβαίνει στην απερχόμενη Δημοτική Αρχή, είτε ενώ είναι το ίδιο ομοιοδότης με κάποιον άλλον επιχειρηματία, να μην επιλέγεται αυτός που είναι από την πόλη μας. Επίσης, ζητάμε τη διαφάνεια. Διαβιούμε στην εποχή της κοινωνίας της πληροφορίας. Η πλατφόρμα του gov.gr είναι στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας. Τα πάντα τα κάνουμε μέσω από ένα πληκτρολόγιο, μέσα από ένα κινητό. Είναι αδιανόητο τη σημερινή εποχή
να μην μεταδίδονται ζωντανά τα δημοτικά συμβούλια. Έτσι. Οπότε είναι ένας από τους πρωταρχικούς μας στόχους. Επίσης, το άνοιγμα των παλαιών δημαρχείων, ούτως ώστε τόσο οι τοπικοί σύμβουλοι, όσο και οι αντιδήμαρχοι, να μην βρισκόμαστε κλεισμένοι πίσω από την έδρα του Δήμου, πίσω από το Δημαρχείο, αλλά να βρισκόμαστε εκεί που είναι ο πυρήνας των προβλημάτων, εκεί που οι πολίτες μπορούν να μας βρουν εύκολα και να μας δώσουν τις πληροφορίες που αυτοί θέλουν, προβλήματα που αντιμετωπίζουν και οτιδήποτε χρειάζεται. Οπότε ανοίγουμε δημαρχεία και πρώην τοπικές κοινότητες, καταστήματα τοπικών κοινοτήτων. Οι κοινόχρηστοι χώροι και πλατείες σε όλους τους οικισμούς του Δήμου Μυκηνών θα πρέπει να αναπλαστούν, ούτως ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι να απολαμβάνουν στον τόπο τους το περιβάλλον που προσφέρει ο τόπος στην καθημερινότητά τους, έτσι, όχι να αναζητούν και να μένουν στον τόπο και να μένουν στον τόπο τους. Πάμε στο δεύτερο άξονα που έχει να κάνει με την εξυπηρέτηση του πολίτη. Σας μίλησα ότι διαβιούμε στην κοινωνία της πληροφορίας. Η προηγούμενη εποχή, όπως καταγράφεται, είναι η εποχή της αστικοποίησης, όπου οι πολίτες, όπου οι άνθρωποι έφευγαν από τις μικρές πόλεις και χωριά και μετακινούνταν σε μητροπόλεις. Παρόλο λοιπόν το γεγονότος ότι έχουμε αλλάξει εποχή και είπαμε ότι είμαστε στην επόμενη εποχή, παρατηρούμε ότι τα χωριά έχουν ερημώσει. Θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν πράγματα για τα χωριά για να μείνουν οι κάτοικοι τους εκεί. Ένα πράγμα το οποίο θέλουμε να πραγματοποιήσουμε, ένα στόχος που θέλουμε να πραγματοποιήσουμε, είναι το να έχουν δωρεάν μετακίνηση με τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ, ούτως ώστε να μην χρειάζεται να μετακινούνται ή να έχουν ανθρώπους που θα πρέπει να τους υποστηρίζουν οι μεγαλύτεροι άνθρωποι, να υποστηρίζονται από μικρότερους, από συγγενείς, για να μπορέσουν να έρθουν στην τοπική αγορά για να αγοράσουν πράγματα, καταλαβαίνετε, μακρηγορούμε. Οπότε αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι εκεί που πρέπει να έχουμε δωρεάν εισιτήρια για να μπορούν οι άνθρωποι να μένουν και να μετακινούνται. Κάτι σας είπα πριν για την ανάπλαση των πλατιών. Εδώ έρχεται να κολλήσει και η κοινωνία της πληροφορίας, Wi-Fi δίκτυα, 5G δίκτυα. Όλα αυτά τα είδαμε από την απερχόμενη δημοτική αρχή να στείνονται πανηγυρικά σε μερικά σημεία, όχι πάντως σε όλο το Δήμο, και μετά από 2-3 μήνες όλη αυτή η προσπάθεια να εγκαταλείπεται και εν τέλει να βρίσκεται ο πολίτης, να βρίσκεται στο καφενείο του χωριού του, στην πλατεία που είναι δίπλα από το καφενείο του χωριού του, να βρίσκεται σε κοινόχρηστους χώρους και να μην έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Εμείς ρητά και κατηγορηματικά λέμε ότι τα σημεία ενδιαφέροντος των πολιτών, πέρα από την έδρα του Δήμου Άργους Μυκηνών, στην περιφέρεια λοιπόν του Δήμου, θα αποκτήσουν όλα πρόσβαση στο διαδίκτυο και όλα θα έχουν ευρυζωνικές υπηρεσίες, ούτως ώστε και τηλεόραση, πρόσβαση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, κάτι το οποίο πραγματικά με εκπλήσει και νομίζω και έχει οργήσει τους κατοίκους του Δήμου Άργους Μυκηνών. Είμαστε ο μόνος Δήμος πανελλαδικά, καινοτομία έτσι, πανελλήνια καινοτομία, ο μόνος Δήμος πανελλαδικά, ο οποίος έχει τόσο ακριβά δημοτικά τέλη. Και διερωτάται ο καθένας, έτσι, ο πιο απλός πολίτης. Τι είναι αυτό που προσφέρει ο Δήμος Άργους Μυκηνών, ποια είναι η ποιότητα και η ποσότητα των υπηρεσιών, ούτως ώστε να πρέπει να έχει τόσο ακριβά δημοτικά τέλη. Όχι. Η παράταξη του Γιάννη του Μαλτέζου, η πρωτοβουλία του Γιάννη του Μαλτέζου, ευθύς αμέσως, μόλις αναλάβει από πρώτη στο πρώτο οδό, το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι θα μειώσει τα δημοτικά τέλη. Πόσο θα τα μειώσει? Θα τα μειώσει στα επίπεδα που είναι εναρμονισμένα με τους υπόλοιπους δήμους. Έτσι. Ούτε ότι δεν θα υπάρχουν δημοτικά τέλη, δεν τάζουμε κάτι τέτοιο, αλλά δεν θα μείνουν και στο επίπεδο που είναι μέχρι σήμερα. Λοιπόν, άλλος ένας πυλώνας είναι η οριοθέτηση της πολεοδόμησης στο Τιμένι, στη Νέα Κύο μας. Κάτι ακόμα το οποίο κανείς μέχρι σήμερα δεν έχει δώσει βάση. Είμαστε μια αγροτική περιοχή κατά βάση, έτσι, ο νόμος Αργολίδας. Έχει περάσει από πολλά στάδια, έτσι. Και δεν υπάρχει ούτε ένα προϊόν με ονομασία προέλευσης. Αυτό είναι αδιανόητο στο μυαλό ανθρώπων οι οποίοι έχουν γνώση πάνω στο αντικείμενο,
παράγουμε σταφύλια, παράγουμε πορτοκάλια, παράγουμε ελιές. Κανένα προϊόν τυρί, κανένα προϊόν δεν είναι πιστοποιημένο με προστασία ονομασίας προέλευσης. Αυτό που θα κάνουμε είναι, θα μπούμε στη διαδικασία να πιστοποιήσουμε προϊόντα τα οποία θα βγαίνουν τόσο στην υπόλοιπη επικράτεια όσο και στο εξωτερικό ως POP λοιπόν. Ενεργοποιούμε επίσης την πολεοδόμηση οικισμών όπως τα λαμανάρα, το κεφαλάρι, το ελληνικό. Δίνουμε άμεση προτεραιότητα για τη λύση της σύνδεσης τόσο στο Άργος όσο και σε απομακρυσμένους οικισμούς και τοπικές κοινότητες του Δήμου Άργους Μυκηνών. Υπάρχει πόσιμο νερό, μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Το ότι μέχρι σήμερα η απερχόμενη Δημοτική Αρχή δεν τα έχει κάνει δεν σημαίνει ότι δεν γίνονται. Αυτό αποτελεί στόχο και δέσμευσή μας. Η δρομολόγηση επίσης ενός εργοστασίου δίλησης νερού από πηγές του αναβάλου. Έχουμε τον ανάβαλο, βγάζει νερό, αναβλύζει η πηγή νερό μέσα στη θάλασσα και αυτό το νερό φεύγει αναξιοποιητό. Πραγματικά δεν θέλει πολύ μυαλό για να συμβεί αυτό το πράγμα. Εξέβρεση πόρων, ναι, χρειάζονται εξέβρεση πόρων. Αλλά δεν υπάρχει μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει το όραμα, δεν υπάρχει οραματισμός. Δηλαδή δεν υπήρχε σαν πρόγραμμα πουθενά και εκεί απορούμε γιατί 13 χρόνια η επερχόμενη Δημοτική Αρχή δεν έκανε πράγματα αυτονόητα για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών μας, όπως είπαμε. Πάρκινγκ. Πίσω από τους στρατώνες. Το Άργος δεν έχει πάρκινγκ. Το Άργος, ναι, είναι η αρχαιότερη πόλη της Ελλάδος. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραμείνει η αρχαιότερη πόλη της Ελλάδος. Δηλαδή, πώς ευελπιστούμε να έχουμε ανάπτυξη, επιχειρηματική ανάπτυξη, τουριστική ανάπτυξη, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν χώροι στάθμευσης. Έχει γίνει το κέντρο όπως έχει γίνει, έχει χάσει την εμπορικότητά του, έχει κλειστεί έτσι σε μια μεγάλη διάμετρο, δεν είναι προσβάσιμο από αυτοκίνητα, αλλά και εκεί λοιπόν που φτάνει ο άνθρωπος δεν έχει κάπου να παρκάρει. Υπάρχουν χώροι λοιπόν τους οποίους θα τους κάνουμε χώρους στάθμευσης για τα πάρκινγκ, για τα αυτοκίνητα. Για τη Νέα Κύο, ο Δήμος Άργος Μυκηνών έχει θάλασσα, έχει τη Νέα Κύο, έχει τους Μήλους, έχει το Κιβέρι. Το Ναύπλιο, μία από τις ομορφότερες πόλεις της Ελλάδας, έτσι όλοι το γνωρίζουν το Ναύπλιο, έχει ένα λιμάνι αυτό που έχει. Και αυτό το λιμάνι δεν μπορεί να εξυπηρετήσει όλα τα πλοία, δεν μπορεί να εξυπηρετήσει όλο τον κόσμο και αναγκάζονται και σταθμεύουν απ' έξω. Λοιπόν, ή φεύγουν ή πάνε σε άλλες περιοχές γιατί δεν υπάρχει χώρος. Λοιπόν, αυτό που θέλουμε είναι να αξιοποιήσουμε όλη αυτή την ακρογραμμή που έχουμε, όλη αυτή την παραλία που έχουμε, τον Αιγιαλό, ούτως ώστε να εκβαθύνουμε το λιμάνι μέσα, ούτως ώστε να μπορέσουν πλοία τα οποία δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από το Ναύπλιο να μπορούν να έρχονται εκεί και έτσι θα υπάρξει και ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, έτσι, ανάπτυξη της τοπικής παραγωγής φυσιογνωμίας και ανάπτυξη του τοπικού πλούτου. Είναι κάτι που μέχρι σήμερα πραγματικά πάλι δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Το Λιμενικό Ταμείο Ναυπλίου είναι αυτό το οποίο είναι υπεύθυνο και για το δικό μας το κομμάτι. Εμείς λέμε ότι θα ιδρύσουμε ένα λιμενικό ταμείο, το Λιμενικό Ταμείο του Άργους, ούτως ώστε μέσα από το Άργος να μπορούμε να εξυπηρετούμε τους δημότες μας και τα συμφέροντα του Δήμου μας. Η κάλυψη προφανώς των ποιμιοστασίων με νερό είναι άλλη μια προτεραιότητα στις ορεινές περιοχές. Έτσι. Έχουμε κτηνοτροφία εκτός από γεωργία στο Άργος. Αυτά τα ζώα χρειάζονται νερό, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε νερό και θα το κάνουμε. Πάμε στον τέταρτο πυλώνα, ο οποίος έχει να κάνει με την παιδεία, τον πολιτισμό, όπως είπαμε, τον αθλητισμό και τις κοινωνικές δομές και τη φροντίδα. Στόχος μας είναι η επανίδρυση του Δημοτικού Οδείου Άργους που ποτέ δεν καταλάβαμε γιατί έκλεισε. Επανίδρυση του Δημοτικού μας Θεάτρου. Δημιουργία ενός Δημοτικού Ραδιοφώνου με κινητήρια δύναμη τους νέους μας. Δεν υπάρχει ένα Δημοτικό Ραδιοφώνο ούτως ώστε να μπορούν να αναδειχθούν προβλήματα μέσα από αυτό το
το μέσο μαζικής επικοινωνίας και επαναφέρουμε επιτέλους το Φεστιβάλ Άργους με την ονομασία Φεστιβάλ Άργους Μυκηνών. Επιδοτούνται σύλλογοι για να μπορούν να δραστηριοποιούνται πάνω στον πολιτισμό και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Επίσης κάτι που αφορά και την τοπική ενότητα Λάλουκα, του χωριού από το οποίο κατάγομαι και διαμένω, και βασικά δεν αφορά μόνο το Λάλουκα, αφορά όλες τις τοπικές ενότητες, αλλά στο Λάλουκα είχε δημιουργηθεί μία διένεξη με την απερχόμενη Δημοτική Αρχή. Παραχωρούμε λοιπόν γραφεία για την εγκατάσταση των πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου, δωρεάν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εμείς προσωπικά θα παρεμβαίνουμε στη λειτουργία των φορέων αυτών. Είναι αδιανόητο να υπάρχουν πολιτιστικοί φορείς και να μην τους δίνουμε γραφεία να μπορέσουν να λειτουργήσουν ελεύθερα ή να τους τα παίρνουμε πίσω γιατί κάτι δεν μας αρέσει, ασκώντας μικροπολιτική πάνω στο έργο των συλλόγων. Έτσι είναι αδιανόητο. Πάμε λοιπόν στον πέμπτο άξονα προτεραιότητας που είναι ο τουρισμός και η προβολή και η εξωστρέφεια. Έχουμε σκοπό να διοργανώσουμε έναν ετήσιο δρόμο Μυκηνών νέου, ιραίου και προσήμνης, ούτως ώστε να γίνει προβολή και η ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων μας. Δημιουργούμε μια ζώνη καλοκαιρινού αθλητισμού στο παραλιακό μέτωπο του Δήμου μας, όπως σας είπαμε, στη Νέα Κύο μέχρι το Κυβέρι. Προχωράμε στην αποκατάσταση και επανελειτουργία του κτηρίου του Ξενία Μυκηνών. Δεντροφύτευση στο λόφο Ασπίδας, επιτέλους αυτός ο λόφος να πάρει χρώμα, να πάρει πράσινο, με δέντρα κατάλληλα που είναι για την περιοχή και δημιουργούν και αντιπυρικές ζώνες, δηλαδή να μην υπάρχει πρόβλημα πάνω σε αυτό. Λειτουργία, πάμε τώρα στον πέμπτο άξονα περιβάλλον και ενέργεια. Λειτουργία σημείων ανακύκλωσης με διαλογή σε όλες τις δημοτικές ενότητες, έτσι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στήριξη προγραμμάτων αθελοντισμού νέων, αξιοποίηση και αναβάθμιση και δεντροφύτευση γενικότερα, μικρά πάρκα τσέπης, σαν Ένωση Στρατιωτικών Αρκαδίας είχαμε κάνει το 2016 ένα εδώ στην Τρίπολη στα Κλωνατζίδικα και βλέπετε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί στόχοι, δεν θα σας πω άλλα πράγματα για να μην κουράσω, είναι πάρα πολλά πράγματα, σας είπα κάποια πολύ σημαντικά, πως παράταξε, ως η πρωτοβουλία του Γιάννη του Μαρτέζου, από κοινού, από πρώτη του 2024, πρώτου του 2024, έχουμε σκοπό να αρχίσουμε να υλοποιούμε με γνώμονα και πάλι τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών, όπως σας είπα. Αν ποιο θεωρείτε το πιο σημαντικό, ότι ξεκινάμε να κάνουμε αυτό, ένα έργο υποδομής, ποιο θα επέλεγε ο κ. Μαλτέζος μαζί με όλη την... Θα σας πω κάτι που δεν σας το είπα, αλλά αυτό αποτελεί την προσωπική μου επιλογή και δεν έχει να κάνει με μία απόφαση δική μου, δεν είμαι καν εκλεγμένος αυτή τη στιγμή, είμαστε προεκλογική περίοδο. Θα σας πω όμως ότι τα χρηματοδοτικά προγράμματα που τρέχουν, το ΕΣΠΑ που τρέχει, έχει πολλές κατευθύνσεις και αυτό δεν σημαίνει ότι θα κάνουμε ένα πράγμα τη φορά, ούτως ώστε να θέλουμε 50 χρόνια για να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμά μας. Θα τρέχουν ταυτόχρονα πολλά πράγματα. Κάτι το οποίο είναι αδιανόητο. Αδιανόητο για το δικό μου το χαρακτήρα, για την προσωπικότητά μου. Σωστά. Εσύ αυτή τη στιγμή οι πολίτες εσάς ακούν, εσείς ζητάτε την ψήφο τους. Τι είναι αυτό? Δήμος Άργους Μυκηνών. Μυκήνες. Ένας προορισμός παγκόσμιος. Από όλο τον κόσμο λοιπόν, οι τουρίστες μας έρχονται να επισκεφτούν τις Μυκήνες μας. Είναι ο δεύτερος προορισμός μετά την Ακρόπολη. Ωραία. Όλοι θυμάστε ότι είχε πέσει κεραυνός και είχε πάρει φωτιά. Έτσι είναι ακόμα. Στα καμένα λοιπόν, που λέγανε κάποτε, στα καμένα. Αυτό που θέλουμε είναι η ανάπτυξη από τον κόμβο των Φιχτίων μέχρι τις Μυκήνες, όλου αυτού του δρόμου και της περιοχής, του αρχαιολογικού μουσείου των Μυκηνών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, γιατί γνωρίζετε ότι δεν είναι αυτόνομα
οι αρχαιολογικοί χώροι, ούτως ώστε ο τουρίστας που έρχεται από όλο τον πλανήτη για να επισκεφτεί και να δει την αρχαιότητά μας, να μπορεί και να είναι προσβάσιμο και να είναι προσπελάσιμο πολλές ώρες, 365 μέρες το χρόνο αν γίνεται, λοιπόν, και να του προσφέρει και ποιότητα, να είναι ποιοτικό αυτό που επισκέπτεται. Να μην έρχεται να βλέπει, και συγχωρέστε με το βάζω σε πολλά εισαγωγικά, πέτρες, γιατί τα μνημεία μας δεν είναι πέτρες, απλά το λέω για να το καταλάβουν οι τηλεθεατές μας. Δεν μπορεί λοιπόν να έρχεται κάποιος να επισκέπτεται πέτρες από την Πέμπτη Ήπειρο, την Αυστραλία ή οπουδήποτε άλλο. Θα πρέπει λοιπόν να αναδειχθεί αυτό το μνημείο και να γίνει φιλόξενο. Αυτό είναι η πρώτη μου προτεραιότητα προσωπικά. Και αν θέλετε να βάλω και δεύτερη προτεραιότητα, είναι η νέα Κύος, η οποία είναι παραμελημένη. Έχουμε θάλασσα, μπορούμε να έχουμε τουρισμό 365 μέρες το χρόνο και εμείς, συγχωρέστε με, πάλι θα βάλω πολλά εισαγωγικά, πετάμε χαρταετό όπως λέμε. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε κάτι για να μπορέσουμε να στηρίξουμε την τοπική κοινωνία, να στηρίξουμε την τοπική οικονομία. Είμαστε εδώ, είμαστε η επιτελική ομάδα του Γιάννη του Μαλτέζου, η ομάδα της πρωτοβουλίας η επόμενη μέρα, είμαι ο Βαγγέλης Οκουτρουφίνης, είμαι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος για το Δήμο Άργους Μυκηνών και είμαι εδώ με μια πρωτοβουλία για τα καλύτερα και τα συνεχόμενα που έρχονται για το Δήμο μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ζητώ τη στήριξή σας, ζητώ την ψήφο σας, ζητώ την εμπιστοσύνη σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.